Στο γήπεδο της Θίελλας Σταύρου βρισκόμαστε. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η αναμέτρηση μεταξύ της τοπικής ομάδας και της Δόξας Λιανοβεργίου. Τελικό αποτέλεσμα 0-2. Μαζί μας ο νέος προπονητής της Θίελλας Σταύρου, ο Γιώργος Κωνσταντάκος, ο οποίος θα μου κάνει καταρχήν το πρώτο σχόλιο για τη σημερινή αναμέτρηση. Coach. Ναι, καλημέρα σας. Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου. Σήμερα βγάλαμε ένα καλό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο. Είμαι ικανοποιημένος από τα παιδιά. Ελέγχαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε φάσεις. Και ενώ έδειχνε ότι εμείς θα είμαστε νικητές, τελικά χάσαμε με ένα αμφισβητούμενο φάουλ. Και κατά την άποψή μου ήταν και ο ποδοσφαιριστής τουλάχιστον και 2 μέτρα offside κατά την εκτέλεσή του. Έγινε ένα φάουλ πολύ πίσω από τη σέντρα. Του φέρανε με την ανοχή του γιατί πολύ μπροστά και δημιουργήθηκε τον γκολ. Στη συνέχεια ανεβήκαμε ψηλά να πιέσουμε. Θέλαμε το αποτέλεσμα. Θέλαμε ακόμα και την ισοπαλία. Μας έφτανε. Οπότε δεχτήκαμε και ένα δεύτερο γκολ. Στη συνέχεια, εύχομαι στο Λιανοβέργη να έχει πάντα νίκες στη νέα κατηγορία που θα ανέβει και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Coach, είναι ένα προσωπικό στοίχημα του Γιώργου του Κωνσταντάκου ερχόμενος στην ομάδα του Σταυρού, η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Παραμονή θα έρθει. Όταν ήρθα στην ομάδα ήξερα που ερχόμουν, είχα παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της ομάδος. Έχουμε ποδοσφαιριστές νεαρούς ηλικία, ταλαντούχους. Είδατε και σήμερα το παιχνίδι, βγάλαμε μεγάλη ενέργεια μέσα στο παιχνίδι. Παίζαμε με τον πρωτοπόρο, τον παίξαμε στα ίσα να ήμασταν και εμείς πρωτοπόροι. Δεν φοβάμαι. Εμείς θέλουμε μια μες νίκη, θα την κάνουμε. Είμαι αισιόδοξος με αυτά τα παιδιά εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε και θα πάμε πολύ μπροστά. Ευχαριστώ πολύ, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στους στόχους τους οποίους θέτετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Βρισκόμαστε στο γήπεδο του Σταυρού. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην σημερινή 22η αγωνιστική για την Α2 της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Συμμαθίας στον πρώτο όμιλο. Θίελλας Σταυρού, Δόξα Λιανοβεργίου 0-2. Κύριε Παγκούρα, ακόμα ένα βήμα κοντά στον στόχο. Ναι, σίγουρα. Κάθε νίκη που κάνουμε, όσες αγωνιστικές και αν περνάνε, είμαστε πιο κοντά στο στόχο μας. Έτσι και σήμερα, μετά από αυτή τη νίκη, αυξήθηκαν κατά πολύ τα ποσοστά της ανόδου μας. Ακούσαμε τον προπονητή της γηπεδούχου ομάδος νωρίτερα να μας μιλάει για την διαιτησία και να λέει πως το πρώτο τέρμα της ομάδος σας προήλθε από μια φάση η οποία ήταν offside. Συμφωνείτε? Γιατί πες ότι ήταν offside. Εγώ μπορώ να το ακυρώσω ή να το κατακυρώσω. Ό,τι είδε ο επόπτης, αυτό έγινε. Και εμείς στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε μέσα στα παλατισχία είχαμε παράπονα από τη διαιτησία, αλλά το αποτέλεσμα έγραψε και δεν αλλάζει. Στόχος για την ομάδα του Λιανοβεργίου στα επόμενα παιχνίδια. Σοβαρότητα. Σοβαρότητα. Εντάξει, κατά πόσο μπορείς να ελέγξεις μια ομάδα στο μέτρο του δυνατού όσο μπορούμε. Τώρα έχουμε μια αγωνιστική που είναι κενό, η επόμενη αγωνιστική δεν παίζουμε. Αν μπορέσουμε και συγκεντρώσουμε τα παιδιά και είμαστε προσωλημένοι και κάνουμε κάποιο φιλικό παιχνίδι και είμαστε σε εγρήγορση, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα όλα μετράνε πλέον, είναι και οι ομάδες που θέλουν τη σωτηρία πάση θυσία, είναι κάποιες ομάδες που είναι αδιάφορες. Εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά λέγοντας ότι εύχομαι και πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά στο στόχο μας, τουλάχιστον για την άνοδο, δεν μιλάω για την πρώτη θέση, για την άνοδο είμαστε στο στόχο μας μέσα και πιστεύω ότι με την ίδια σοβαρότητα εάν συνεχίσουμε, αλλά με την σοβαρότητα του δευτέρου ημιχρόνου και όχι του πρώτου, γιατί του πρώτου ήμασταν τραγικοί. Συνηθίζουμε να αφιερώνουμε τις νίκες πάντοτε τις δύσκολες. Η σημερινή νίκη ήταν δύσκολη. Πού θα την αφιερώσετε? Εντάξει, στον κόσμο που ακολουθεί πάντα την ομάδα και στους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε να την αφιερώσουμε σε κάποιο αντίπαλο. Απλά εμείς ήρθαμε. Κάποιοι λέγανε σήμερα ότι μπορεί να δώσουμε το παιχνίδι γιατί είμαστε αδιάφοροι. Αδιάφοροι δεν είμαστε σε κανένα παιχνίδι γιατί θέλουμε την πρωτιά, θέλουμε την πρώτη θέση και πιστεύω ότι δεν θα κάτσουμε να χαριστούμε σε ομάδες που κινδυνεύουν, αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να πάρουμε όλα τα παιχνίδια για να βγούμε πρώτοι. Η νίκη μας είναι αφιερωμένη καθαρά στους φιλάθλους μας που όλο το χρόνο μας ακολουθούν. Και σήμερα ήταν πολυπληθείς πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.